Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, βρισκόμαστε μέσα στο θέατρο Άρατος. Έχει τελειώσει μόλις η πρεμιέρα της παράστασης «Μαύρος ουρανός». Οπότε θα ήθελα η Γεωργία που το έχει γράψει κιόλας να μας παρουσιάσει τους συνεργαστές. Ναι. Δίπλα μου κάθεται ο Αχιλλέας Δημητριάδης, ο Δημήτρης ο Δίγκας, ο Αριστείδης Ιμακίδης, ο Γιάννης Ανδρεόπουλος και η Εύα Καντούρου, εδώ, η όμορφη μας. Θέλω να μας πεις λίγα και να μας περιγράψεις την ιδέα σου και το τι περιέχει ως το περιεχόμενο του θεατρικού σου. Η ιδέα ξεκίνησε λόγω της οικονομικής κρίσης. Έβλεπα τις ειδήσεις και άκουγα ό,τι συνέβαινε, άτομα αυτοκτονούσανε. Και ήθελα να γράψω ένα έργο τέτοιο. Ήθελα να μπω βασικά στο μυαλό ενός ανθρώπου που τα έχει χάσει όλα, ενός ανέστιου ήρωα, με λίγα λόγια. Και έτσι, με κάποιες γνώσεις που είχα από άτομα που πάσχουν από παρανοϊκή σχιζοφρένεια, έγραψα αυτό το έργο. Είναι ένα έργο που κατατάσσεται στο θέατρο του παραλόγου. Είναι και θέατρο εν θέατρο, γιατί τα πρόσωπα πρέπει να το ξέρεις για να καταλάβεις τι είναι. Βέβαια, κάποια στιγμή αποκαλύπτονται, αλλά μέσα να αποκαλυφθούν μπορεί ο θεατής να μην καταλάβει μέχρι εκείνη τη στιγμή τι συμβαίνει. Αυτά. Θα μας πει λιγάκι ο πρωταγωνιστής που έχει και το πρόβλημα, Αχιλλέα Δημητριάδη, εδώ. Καταρχήν όλοι πρωταγωνιστούμε σε κάθε έργο, όλοι οι οποίοι, πώς το βλέπει κανείς, δεν ξέρω, αλλά όλοι είμαστε απαραίτητοι σε ένα έργο. Δεύτερο. Τι να σου πω. Θέλω να πεις αυτό που έζησες, αυτή την σχιζοφρένεια. Δεν την έζησα, είμαι σχιζοφρένης. Χαίρομαι που το παραδέχεσαι, αλλά δεν είσαι. Ναι. Προσπάθησα, ενημερώθηκα πώς πρέπει να είναι ένα σχιζοφρένη, δεν ξέρω αν βγήκε καλά στον κόσμο. Μπορεί. Τουλάχιστον αυτό που είδαμε εμείς από κάτω και ο κόσμος το χειροκρότησε πάρα πολύ, μάλλον το απέδωσε σωστά. Ωραία, βέβαια μέσα από αυτά τα συναισθήματα του ψυχοφρενού κλπ. Περνάει το μήνυμα που μπορεί κανείς να καταλήξει, αν και εφόσον του συμβούν αυτά τα οποία συνέβη μέσα σε μένα. Και σε πολύ κόσμο. Και από εκεί πέρα είναι πόσο δυνατός είναι ο καθένας και αντέχει τέτοια πράγματα. Πιστεύω ότι δεν είπαμε κάτι καινούργιο, δεν είπαμε κάτι παράξενο, κάτι που δεν το ξέρουμε όλοι και να έχουν ζήσει όλοι. Είναι πολύ ωραίος πολύ. Οπότε ήταν γνωστό το μήνυμα τελικά, νομίζω, από τον κόσμο. Κοίταξε, εσύ απέδωσες αυτό που ήθελε η Γεωργία να δώσει. Απέδωσες αυτό που ήθελε η Γεωργία μέσα από το έργο να δώσει. Βέβαια, για να δώσουμε, να βοηθήσουμε κάπως την κατανόηση, πρέπει να πούμε και οι υπόλοιποι συντελεστές τι έφερε ο καθένας μέσα στην παραγωγή, με την παράσταση. Οπότε έχουμε δίπλα σου κάθεται ο παιδικός φίλος που έρχεται και σε συντροφεύει, να μην πούμε πώς και τι, σε όλη αυτή την συνάντηση. Που είναι πεθαμένος αυτός. Αν θες να το πεις, πες το. Ο τρόπος λοιπόν ο οποίος θα μπορούσα εγώ να είμαι μαζί του πάλι και του μου αρέσει η παρέα του ήταν να πεθάνω και εγώ. Όχι βέβαια μόνο και μόνο για να πάω μαζί του και να είμαστε παρέα, αλλά δεν αντέχα πλέον. Δεν αντέχα αυτό που περνούσα. Είχα καταστραφεί λίγο, όλο σχεδόν έτσι. Είχες καταστραφεί όντως, γιατί από ότι όταν έρχεται στο τέλος η σύζυγος με το γιο, δεν αφήνεται αυτό να γίνει κατανοητό στο 100%. Δεν γίνεται κατανοητό στο 100%. Απλά σε μια φάση που έχει παρεξήγηση, επειδή αλλάζουμε τρεις φορές πρόσωπο, τη δεύτερη φορά είναι το αληθινό. Γι' αυτό λέμε θέατρο εν θέατρο. Γίνεται η μετάβαση στο ρεαλισμό. Γι' αυτό λέω δεν είναι κατανοητό στο θέατρο, αλλά δεν θέλαμε και θέλαμε να δώσουμε και ένα ανοιχτό τέλος για να μην είναι τελικά κατανοητό το έργο. Έγινε δηλαδή επίτηδες αυτό το πράγμα. Τα πουλιά τι ρόλο παίζουν? Τα πουλιά είναι οι ειρηνίες του. Έρχονται για να τον δικάσουν. Δεν έρχονται για καλό σκοπό. Δεν έρχονται για καλό σκοπό. Ναι. Ο Δημήτρης είναι το πρόσωπο που τον ηρεμεί. Κάθε ψυχασθενής έχει ένα πρόσωπο που όταν τον βλέπει γαλινεύει. Και είναι ο μόνος που ακούει και κάνει αυτό που θέλει. Είναι και ο μόνος αυτό έγινε κάτι. Τα πουλιά δεν είναι γαλιάντρες ή καλό.
Εννοείται. Λάβα τώρα και είναι. Είναι ερημίες, είναι φύλακη της πύλης. Για την άλλη ζωή, για την άλλη διάσταση. Και έρχεται στο τέλος ο γιος ο να δώσει... Ο γιος, γιος του. Ναι. Και από εκεί είναι όμως η γυναίκα του. Αλλά με τόσο που από τα χάφια και με όλο αυτό το πρόβλημα που έχει, μια νομίζει ότι είναι νοσοκόμος, μια νομίζει ότι είναι εισαγγελέας, μια νομίζει ότι είναι ερωμένη του. Έχει μπερδέψει την πραγματικότητα βασικά. Έχει παρανοϊκή σχιζοφρένεια. Έχει παρανοϊκή σχιζοφρένεια με λίγα λόγια. Γιατί ακούσα αυτό έτσι. Mm. Αυτό ισχύει, είναι πραγματικό. Σπέρω. Έτσι. Άλλα κατέθεσες προηγουμένως. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θέλω να μου πείτε κι εσείς, ως νέα πρόσωπα, νέα παιδιά, και προφανώς είναι και η πρώτη σας δουλειά, ίσως. Εμένα όχι. Εσένα ναι. Πείτε μου λιγάκι για αυτή σας την συμμετοχή. Πώς το είδατε, πώς το δουλέψατε, πώς μπήκατε στο ρόλο. Καταρχήν, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την παιδιά την πλάτη που έκανε την πρόταση στην μετάφραση στην παράσταση. Αυτή την όμορφη είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ρόλο. Είναι πολύ ιδιαίτερο το ότι δεν είναι μονάχα μία πλευρά του ρόλου. Επειδή στην ουσία μέσα στο θέατρο παίζουν και άλλου ρόλου. Που στην αρχή είναι το εναλλακτικό εγώ που είμαι όλο ο εαυτό ή ο ίδιο ο εαυτό που το βλέπουμε στο πρόσωπό μου. Ναι, να το πούμε αυτό ότι υπάρχουν και άλλε επαφέ. Δηλαδή υπάρχουν πολλά που είναι αλληγορικά σημεία μέσα στην παράσταση. Έτσι. Που δεν δίνουν ξεκάθαρα το τι είναι. Αλλά μετά στην πορεία. Λένε το ότι είμαι για παράδειγμα στο πούμε, ο γιατρό, είμαι ο εισαγγελέα, ο νοσοκόμο, ο εισαγγελέα, δηλαδή είναι. Πολλαπλή ρόλη. Ναι, και άνθρωποι που ίσως το έχουν στιγματίσει στο παρελθόν και συντέλεσαν στο θέμα στο να έχει τελικά τη σχιζοφρενιά του. Εύα. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Γεωργία, τον Εκλέα, την ομάδα όλη. Γιατί πραγματικά με βοήθησαν πάρα πολύ. Υπήρχαν δυσκολίες, οφείλω να ομολογήσω, κυρίως γιατί είναι δύσκολο το έργο. Υπάρχουν πολλοί ρόλοι που πρέπει να που εναλλάσσονται. Αλλά το βασικό κοινό, πιστεύω, είναι το ότι είμαστε εκεί για να τον βασανίσουμε. Είμαστε οι παρεστήσεις που έχει, οι οποίες είναι στα μαύρα κοράκια ενθερκωμένα, ας πούμε. Και νομίζω αυτό είχε, ότι είμαστε κάπως τα κακά πνεύματα του μυαλού του. Εσύ πώς το δούλεψες, πώς μπήκες μέσα στους ρόλους που ενσάρκωσες. Είχα πολύ καλές οδηγίες, πιστεύω, από τη Γεωργία και τον Αριστίδη. Φαντάζομαι δουλέψατε πάρα πολύ, γιατί όταν υπάρχουν σκηνοθέτης και δύο βοηθοί σκηνοθέτη, καταλαβαίνω ότι υπήρχε έντονη δράση στην όλη διαδικασία. Ο Αριστίδης που δεν συμμετέχει μέσα στους ρόλους, λειτουργήσε ως καθαρά σκηνοθετική συμμετοχή. Πες μας λιγάκι γι' αυτό. Είναι που είχαμε μεγάλες εναλλαγές ρόλων, άρα και ο βαθμός δυσκολίας ήταν μεγάλος. Εναλλαγές συναισθημάτων, εναλλαγές ύφος, μέσα σε λίγα λεπτά. Όλο αυτό ήθελε αρκετό σμίλεμα. Για να μην υπάρχει μόνο το εκφερόμενο σμήλεμα, αλλά να μπορεί να υπάρχει και από πίσω ένα υπόβαθρο το οποίο να αγγίξει το θεάτρο. Ναι, όντως το δουλέψαμε πάρα πολύ. Μπράβο στα παιδιά. Ο Σπεκλάς είναι πάρα πολύ παλιός. Δεν ήθελε τίποτα. Δεν ασχοληθήκαμε. Δεν ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα μαζί σε αυτό. Με τρεις οδηγίες ο Αχιλλέας δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Με τα παιδιά δουλέψαμε πάρα πολύ και μπράβο. Βέβαια, ο Αχιλλέας, λόγω του ότι έχει ασχοληθεί από παιδί και με το θέατρο, το παιδικό θέατρο, έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να δουλέψει και να λειτουργήσει μέσα σε ένα ρόλο, το οποίο το έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι έτσι είναι δηλαδή, αυτό που ήθελες να δώσεις βγήκε κατευθείαν. Δεν ξέρω πόσο ντροπαλός είσαι για να το παραδεχτείς. Θέλετε να προσθέσετε κάτι για αυτή την παραγωγή? Θα ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, γιατί όταν είδα το έργο μου να ζωντανεύει, δεν περίμενα να βγει τόσο ωραίο. Δεν μιλάς για ζωντανούς. Για ζωντανούς, δεν μιλάς. Πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω να πω κάτι ακόμα. Θέλω να πω κάτι ακόμα. Ότι πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε με τον Γιώργο, τον Νικολίτη μας και τον. Ήταν άψογη συνεργασία. Ήταν και ένα τοπάκι κατηδίαν. Ο Γιώργος Στεφανίδης.
Ήταν άψογη συνεργασία, οι υποδείξεις του ήταν τέλειες και κατανοητές στον συντονισμό μας κλπ. Και πράγματι, παιδιά, από τη φορά. Μπράβο, Γιώργο, το μπράβο είναι από την Κίνα. Την Κίνα μου, πραγματικά, δηλαδή. Γιατί είχαμε παίξαν εδώ τα φώτα και ο ήχος έπαιξε πάρα πολύ. Εγώ θα να πω ότι είναι ένα ουσιαστικό έργο, δηλαδή έχει μέσα πράγματα τα οποία ο καθένας θέλει να δει και να γνωρίσει μέσα από το θέατρο. Η συμμετοχή των φαντασμάτων εντός εισαγωγικών είναι καταλυτική, βοηθάει στην αναγνώριση από σημάδια, από πράγματα τα οποία γίνονται. Και αυτό που βγαίνει περισσότερο είναι η σχιζοφρένεια του κεντρικού ήρωα, αφού δεν θέλει να το πούμε πρωταγωνιστή, του Αχιλλέα, και νομίζω ότι δουλεύτηκε αρκετά καλά. Πιστεύω δηλαδή ότι θα έχετε μια πολύ καλή τύχη και βέβαια όχι μόνο αυτές τις 4 μέρες που ανακοινώθηκαν, θα πρέπει να κρατήσει λίγο παραπάνω. Δεν αναπαυόμαστε. Ναι, το ξέρουμε. Αυτό είναι. Έτσι πρέπει να είναι, να υπάρχει και υπάρχει και θα υπάρχει συνεχώς. Ωραία. Να σας συγχαρώ. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλές γιορτές.